Είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ημέρα, η ημέρα της έναρξης του εκλογικού μας αγώνα. Έξι είναι, σύμφωνα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθούν οι ενέργειες της πλεύσης ελευθερίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιώματα, διαγραφή χρέους και διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Είμαστε η επιλογή που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός. Είμαστε αυτοί που δεν δέχθηκαν να μπουν σε καλούπια, που δεν συναλλάχθηκαν, δεν υπέκυψαν, δεν παρέδωσαν, δεν πρόδωσαν. Πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο ανθρώπων καθαρών και αποφασισμένων, όχι πολιτικών γυρολόγων, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην έναρξη της εκδήλωσης για την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για ένα ψηφοδέλτιο που δεν βγήκε ούτε από κομματικούς μηχανισμούς, ούτε από αρχηγικά χρήσματα, αλλά από τη βούληση ανθρώπων να συμμετέχουν στη μάχη που πρέπει να δοθεί για τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε σε αυτόν τον αγώνα τον καλύτερό μας σε αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε ότι όταν οι άνθρωποι παλεύουν, μπορούν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τους 22 υποψηφίους που θα στελεχώσουν τα ευρωψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που με ψυχή και με αγωνιστικότητα μπαίνουν και σήμερα μπροστά και πραγματικά όλο το χειροκρότημα ανήκει σήμερα σε εκείνους. Το Ευρωψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοιχτής συμμετοχής, θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την ημερομηνία κατάθεσής του.